Τώρα, νέα εκτόξευση της μολύνσης με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ που ξεπέρασαν τις 40.000. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και τη Μέρη Καριωτάκη, όπου θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες και βεβαίως νέα έκρηξη κρουσμάτων και στην Κρήτη, με το Ηράκλειο να ξεπερνά τα 1.000 μέσα σε ένα 24ωρο. Ακριβώς, πολύ σωστά, Μάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έκρηξη. Το ένα μετά το άλλο, τα ρεκόρ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να σπάσει η πανδημία σε επίπεδο χώρα σε ό,τι αφορά τις νέες μολύνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι νόσησαν το τελευταίο 24ωρο και πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία. 40.560 είναι οι νέες μολύνσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. 76 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένοι είναι 627 συνάνθρωποι μας, εκ των οποίων οι 541 είναι πλήρως ανεμβολίαστοι ή μερικώς ανεμβολίαστοι, ενώ εμβολιασμένοι είναι οι 86. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν περισσότερο από 500.000 τεστ, 544.466 συγκεκριμένα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι rapid test, γεγονός που σημαίνει πως ο δείκτης της θετικότητας ανέρχεται στο 7,45%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, πολλά τα κρούσματα και εδώ, ακόμα ένα ρεκόρ, 1.870 συνολικά στο νησί μας, εκ των οποίων στο Ηράκλειο τα 1.002 καταγράφησαν, 486 νέα κρούσματα βρέθηκαν στα Χανιά, 254 στο Ρέθυμνο, 128 στο Λασίθι. Πρέπει να πούμε ωστόσο, Μάνο, κυρίες και κύριοι, πως όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, υπάρχει μια σταθερότητα στα νοσοκομεία του νησιού. Υπάρχει, παρατηρείται σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις νοσηλίες, τόσο γενικότερα στις μονάδες COVID, όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας COVID. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του νησιού μας 132 άτομα. Είναι κοντά στο μέσο όρο που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες σε επίπεδο Κρήτης και 26 από αυτούς βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 25 είναι διασωληνωμένοι. Τη μεγαλύτερη πίεση αυτή την ώρα πρέπει να πούμε πως τη δέχεται το νοσοκομείο των Χανίων, εκεί όπου φαίνεται πως η πρώτη μονάδα έχει γεμίσει και γι' αυτό αναγκάστηκαν να ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν, καθότι παραμένει ανοιχτή εδώ και καιρό, να χρησιμοποιήσουν και τη δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας, να προσθέσουν ακόμα μία κλίνη. Εκεί υπάρχουν 8 άνθρωποι διασωληνωμένοι. Μάλιστα. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα με τα PCR. Μία ακόμα φορά έκανε έκκληση η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Γκάγκα, ότι δεν χρειάζεται οι εμβολιασμένοι πολίτες όταν έχουν ένα θετικό rapid test να κάνουν και PCR, γιατί έχουν πάρει φωτιά στην κυριολεξία τα εργαστήρια ανά την Ελλάδα. Είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός Υγείας, μιλώντας σήμερα σε εκπομπή του Sky, πως οι εργαστηριακοί γιατροί έχουν σηκώσει πια τα χέρια ψηλά και είναι μια ταλαιπωρία το να στείνονται στην ουρά οι πολίτες και για τους ίδιους, αλλά και φυσικά για τα νοσοκομεία και για τους γιατρούς. Όπως χαρακτηριστικά είπε η κυρία Γκάγκα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας εμβολιασμένος να πάει να κάνει αυτό το PCR και αμέσως μετά να κάνει και το rapid. Αν κάποιος είναι ανεμβολίαστος και βγάλει θετικό rapid test, τότε χρειάζεται να κάνει PCR για να επιβεβαιώσει την νόσηση, να πάρει δηλαδή την πιστοποίηση της νόσησης. Σε άλλη περίπτωση δεν χρειάζεται. Η κυρία Γκάγκα επίσης ανέφερε και το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που θα δοθεί τις επόμενες ώρες, αν δεν έχει δοθεί τα τελευταία λεπτά, που αφορά και στο γεγονός ότι όσοι βρεθούν εμβολιασμένοι θετικοί και αυτοί θα καλύπτονται από το συγκεκριμένο PCR, έτσι ώστε να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και να δικαιολογείται η απουσία τους σε περίπτωση που είναι θετικοί. Όλα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε στο χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πάμε να το ακούσουμε και επανερχόμαστε. Εάν μεν κάποιος είναι ανεμβολίαστος και βγάλει θετικό rapid test, τότε χρειάζεται να κάνει PCR για την επιβεβαίωση για να πάρει πιστοποιητικό νόσησης. Mm-hmm. Αυτό παραμένει το ίδιο. Αν κάποιος έχει θετικό PCR, είναι ήδη εμβολιασμένος, έχει πιστοποιητικό, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν είναι ψευδός θετικά τα rapid test,
Οπότε δεν χρειάζεται να κάνει και PCR. Και να πω γιατί το είπα. Καταρχήν, τα νοσοκομεία πιέζονται πάρα πολύ για τα δείγματα. Υπάρχουν, εμείς δίνουμε τα τεστ, υπάρχουν τα αντιδραστήρια, υπάρχει δυνατότητα, αλλά είναι πολύ ο κόσμος. Οι εργαστηριακοί γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά γιατί έχουν πραγματικά πάρα πολλά δείγματα. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται. Δηλαδή, υπάρχει ουρά, παραπονιούνται ότι είναι όρθιοι πολλή ώρα, που είναι λογικό. Είναι χειμώνας, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μέσα σε χώρους και ο κόσμος είναι πολλής. Οπότε, είναι ταλαιπωρία και για τους ανθρώπους που περιμένουν, με ένα θετικό ράπι που δεν αμφισβητεί κανείς την θετικότητά του. Αυτό βγάζουμε εκεί σήμερα, θα είναι ικανό και για την απουσία από τη δουλειά. Δηλαδή, κάποιος που έχει ράπι τεστ δηλωμένο πηγαίνει στη δουλειά και δεν χρειάζεται. Θα βγει η κυβερνητική υπουργική απόφαση σήμερα, γι' αυτό, έτσι. Ναι, ναι, που σήμερα, σημαίνει ότι όποιος έχει θετικό rapid test μπορεί να δικαιολογείται για να απουσιάσει από τη δουλειά του το πενθήμερο. Ναι. Με την προϋπόθεση πάντα ότι είναι εμβολιασμένος. Για τους ανεμβολίες τους εξακολουθεί να ισχύει το PCR. Όσοι νοσούν με την Όμικρον θα πρέπει μετά από 5 ημέρες να πάνε σε ένα μοριακό έλεγχο, κυρία Γκάγκα, για να δουν αν έχουν αρνητικοποιηθεί ή όχι. Δεν χρειάζεται ο μοριακός έλεγχος. Πουθενά στον κόσμο δεν χρειάζεται μοριακός έλεγχος. Η οδηγία του ECDC που την έχει ουσιαστικά την υποστηρίζει και η δική μας επιτροπή, ναι, είναι ότι εάν κάποιος είναι ασυμπτωματικός, τότε στις 5 μέρες μπορεί να βγει, αλλά για άλλες 5 μέρες φοράει μάσκα υψηλής προστασίας και προφανώς δεν βγαίνει να φάει με άλλο κόσμο, δεν βγάζει τη μάσκα δηλαδή από το πρόσωπο, αλλά μπορεί να πάει στη δουλειά με μάσκα υψηλής προστασίας. Αν κάποιος έχει συμπτώματα, εννοείται ότι μένει στο σπίτι και βγαίνει αφού υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Πάλι με μάσκα υψηλής προστασίας για άλλες 5 μέρες. Και καινούριο πρωτόκολλο και για όσους έρθουν σε επαφή με κρούσμα της Όμικρον, ναι, όπου αν είναι τριπλά εμβολιασμένοι ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα, φορούν μάσκα. Μπορούν να συνεχίσουν να βγαίνουν, αλλά πάντα με μάσκα για τον πρώτο πενθήμερο, με μάσκα υψηλής προστασίας. Τώρα έχουμε και το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, απόλυτα συνυφασμένο με την εξέλιξη της πανδημίας, Μέρη. Ακριβώς, απολογισμός, στοχοθεσία και ένας τόνος αισιοδοξίας, θα λέγαμε, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε ένα χρόνο αφότου ήρθαν τα εμβόλια στη χώρα, αφότου πήραμε δηλαδή το όπλο που μας έδωσε η επιστήμη και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Αυτό μας επέτρεψε, είπε χαρακτηριστικά, να κάνουμε και Χριστούγεννα ανοιχτά. Ωστόσο, τα υψηλά νούμερα που καταγράφονται στις νέες μολύνσεις αναγκάζουν την κυβέρνηση να πάρει κάποια έξτρα μέτρα και βεβαίως αναφέρθηκε στα μέτρα που πήρε σε ό,τι αφορά την εστίαση. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από την πανδημία, τοποθετήθηκε και σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας θέματα. Μίλησε για τις προκλήσεις που είχαμε και σε διπλωματικό πεδίο το 2021, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν ήταν λίγες, αλλά και σε αυτές απαντήσαμε με σύνεση και αποφασιστικότητα. Και κλείνοντας το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην οικονομία φυσικά. Οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν κυματισμούς, είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε ωστόσο τις δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την τρικυμία, οδηγώντας τη χώρα μας σε ήρεμα νερά. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Πάμε να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστική δήλωση. Γνωρίζω ότι αλλιώς ελπίζαμε να περάσουμε την πρωτοχρονιά. Η μετάλλαξη Όμικρον όμως σαρώνει πια ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Όμως φαίνεται και να προκαλεί χαμηλότερη νοσηρότητα. Όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν αυτό το δυναμικό φαινόμενο. Με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, αλλά και λιγότερες νοσηλίες. Ενώ ειδικά στη δική μας χώρα ζούμε τη μετάβαση από τη μετάλλαξη Δέλτα στην Όμικρον, που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ρυθμούς εκδήλωσης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι παρεμβάσεις μας δεν παραμένουν άκαμπτες, αλλά προσαρμόζονται χρονικά στα δεδομένα. Με σχέδιο για την κίνηση της αγοράς, την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και την αντοχή των δομών υγείας. Έτσι άλλωστε, πετύχαμε να αποφύγουμε τα lockdown και ήδη να γιορτάσουμε κανονικά τα Χριστούγεννα. Τώρα όμως, υποδεχόμαστε την πρωτοχρονιά, δυστυχώς με κάποιους περιορισμούς στη διασκέδαση, γιατί αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι πρέπει να κάνουμε. Ας γίνει η συντροφιά αυτών που αγαπάμε το καλύτερο υποκατάστατο για τη μουσική που δεν θα ακούσουμε αυτές τις μέρες.